σχολιάσω κάποιες τοποθετήσεις του κυρίου Λουκαϊδή. Είπε ο κύριος Λουκαϊδής, και συμφωνώ με αυτό, ότι είναι πολιτικά ανήθικο να ισχυρίζεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι το ΑΚΕΛ μιλά με τουρκικούς όρους ή συμπεριφέρεται ως να ήταν εκπορευόμενο από την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Έχει δίκιο ο κύριος Λουκαϊδής να λέει ότι αυτό είναι πολιτικά ανήθικο. Χαίρομαι που το εντοπίζει, διότι οι πρώτοι οι οποίοι υπέστησαν αυτή την ανήθικη, και συμφωνώ με τον όρο, τουλάχιστον ανήθικη κριτική, ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα. Και από το ίδιο το ΑΚΕΛ και από το Δημοκρατικό Συναγερμό, όταν εμείς τεκμηριωμένα πάντοτε λέγαμε τις διαφωνίες μας επί της ουσίας των προσεγγίσεων μας στο Κυπριακό, τι μας έλεγαν? Μας έλεγαν ότι υιοθετούμε την τουρκική προπαγάνδα, μας έλεγαν ότι υιοθετούμε την τουρκική πολιτική και μάλιστα μας έλεγαν και την ανώτατη Ιβρή ότι δεν θέλουμε λύση. Άρα χαίρομαι που το επισημαίνει ο κύριος Λουκαϊδής και είμαι σίγουρη ότι στο ΑΚΕΛ αλλά και ο κύριος Λουκαϊδής δεν θέλουν και δεν έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αυτό είναι το πρώτο. Κατά δεύτερο λόγο, διαμαρτύρεται η ηγεσία του ΑΚΕΛ και δεν θα σχολιάσω αν είναι σωστό ή λάθος, απλά το καταγράφω ως γεγονός. Ο καθένας μπορεί να ψάξει τα συμπεράσματα. Για τις μεταλλάξεις του κυρίου Αναστασιάδη, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, και για το γεγονός μάλιστα ότι στην χειρότερη περίπτωση μεταλλάχθηκε και μεταλλασσόταν ο κύριος Αναστασιάδης από το Μον Πελεράν 1, το οποίο, να θυμίσω, έγινε το φθινόπωρο του 2016, με κορύφωση τον Γκρανς Μοντανά. Και φέρνει και ως παράδειγμα επίσης ο κύριος Λουκαϊδής και την, κατά τον κύριο Λουκαϊδή, επαναλαμβάνω, δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, απλά επαναλαμβάνω τη θέση ότι παρόμοια ήταν και η στάση του Νίκο Αναστασιάδη. Η στάση του κυρίου Αναστασιάδη από το 2009 μέχρι και το 2013 ήταν ταυτισμένη με το Δημοκρατικό Κόμμα και τον ενδιάμεσο χώρο. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι απόλυτα λανθασμένο. Μέχρι και το καλοκαίρι του 2012, που διαπραγματευόταν ο Δημήτρης Χριστόφιας το Κυπριακό και κατέγραφε όλες τις συγκλήσεις με τον σύντροφο, τον κύριο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, συμφωνούσε ο κύριος Αναστασιάδης και υποστήριζε την πολιτική, μέχρι το 2012, όταν διέκοψε ο ίδιος ο κύριος Ταλάτ τις διαπραγματεύσεις, επειδή είχε αναληφθεί η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον κύριο Χριστόφια. Ήταν ο Έρογλου, Συγγνώμη, ο κύριος Έρογλου, έχετε δίκιο. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, ακόμα και αν η μετάλλαξη έχει μεγάλη ή μικρότερη χρονική διάρκεια, προκύπτει το ερώτημα. Ποιος είναι υπαίτιος τελικά? Δεν είναι, κατά την ταπεινή μας άποψη, αυτός ο οποίος αποδεδειγμένα δεν είναι αξιόπιστος όσον αφορά το χειρισμό του στο Κυπριακό, αλλά παρά τα αυτά υποστηρίζεται στην διαχείριση του μέχρι και το Γκρανς Μοντανά? Δηλαδή, εάν κατά τον κύριο Λουκαϊδή ο κύριος Αναστασιάδης δεν είναι αξιόπιστος όσον αφορά τους χειρισμούς του, και επαναλαμβάνω, δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, είναι η θέση του κυρίου Λουκαϊδή ότι ο κύριος Αναστασιάδης ενίοτε μεταλλάσσεται ανάλογα εκλογικών σκοπιμότητων. Η δική σας θέση ποια είναι, κυρία Ρωτοκρήτου? Εμείς ήταν ξεκάθαρη πάντοτε δική μας η θέση. Εμείς για τα περιμετάλλαξη. Δεν εμπιστευόμαστε τον Νίκο Αναστασιάδη όσον αφορά τους χειρισμούς του στο Κυπριακό. Δεν συμφωνούμε με τον Νίκο Αναστασιάδη και την ηγεσία του ΑΚΕΛ στην αντιμετώπιση της ουσίας του Κυπριακού. Εμείς, παραδείγματος χάρη, από την πρώτη μέρα είπαμε ότι δεν δεχόμαστε ότι αυτή η πενταμερής θα πάμε να τη βαφτίσουμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλετε για να ικανοποιήσουμε την απέτηση της Τουρκίας να μην γίνει διεθνή διάσκεψη. Ήταν ξεκάθαρη η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος. Δεν στηρίζαμε τον Νίκο Αναστασιάδη. Με εντυμότητα δεν τον στηρίζαμε. Παρησία και ευθύτητα δεν στηρίζαμε τους χειρισμούς του και τις αποφάσεις του, γιατί θεωρούμε ότι είναι λανθασμένοι και οι χειρισμοί του και οι αποφάσεις του και η στρατηγική του όσον αφορά το Κυπριακό. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να πιστεύει ή να θεώρησε κατά τη διάρκεια της πορείας της Προεδρίας του Νίκο Αναστασιάδη ότι το Δημοκρατικό Κόμμα συμφωνεί με τους χειρισμούς του. Εμείς πάντοτε λέγαμε τη θέση μας ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει μια διαφορά. Και υπάρχει, αν θέλετε, και μια ένταση η οποία δημιουργείται γιατί, επειδή κάποιοι ανακάλυψαν τελικά ότι δεν είναι αξιόπιστος ο Νίκος Αναστασιάδης. Καλά. Αναφέρεσαι στο ΑΚΕΛ. Βεβαίως αναφέρομαι στο ΑΚΕΛ. Και ρωτώ, ποιος φέρει την ευθύνη? Αυτοί που έλεγαν από την αρχή ότι δεν εμπιστεύονται τον Νίκο Αναστασιάδη, ή αυτοί που ενώ έβλεπαν, ήδη έβλεπαν, αν θέλετε, τουλάχιστον από το Μον Πελεράν 1, ότι ήταν αναξιόπιστος, παρά τα αυτά συνέχιζαν να τον υποστηρίζουν? Στήριζαν τη διαδικασία. Μα τη διαδικασία ήταν αυτόματη διαδικασία, πήγαινε μόνη της, στον αέρα. Δεν είχε πιλότο αυτή η διαδικασία. Δεν είχε κάποιο που να την κατήφθινε, να την οριοθετούσε και να την χειριζόταν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό
με όλο το σεβασμό, αγαπητή η Κατερίνα, να βάλω το χρόνο μου για να απαντήσω. Γίνεται μεγάλος καυγάς μεταξύ Νίκο Αναστασιάδη και Ακέλ για το πλαίσιο Κουτέρες. Το πλαίσιο Κουτέρες το προφορικό στις 36, το γραπτό το άτυπο στις 4 Εβδόμου και γίνεται ένας μεγάλος καυγάς. Δεν υπήρξε κανένα γραπτό. Αγαπητέ κύριε Τωρναρίτη, σας άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. Ναι, αλλά επειδή μιλάμε στον κόσμο. Υπήρξε πάρα πολύ. Ναι, το ξέρω και νομίζω καταλαβαίνει μια χαρά ο κόσμος. Υπάρχει μεγάλη ένταση μεταξύ του Νίκο Αναστασιάδη και του Άντρου Κυπριανού όσο αφορά το πλαίσιο Κουτέρες. Όπως πολύ σωστά τόνισε κάποιες φορές και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αδιαμφισβήτητα το πλαίσιο Κουτέρες επισήμως κατατέθηκε το Σεπτέμβριο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ ως η έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τις καλές του υπηρεσίες μέχρι και τον Γκραντς Μοντανά. Έχει συγκεκριμένες πρόνοιες. Καταγράφεται σε αυτό το πλαίσιο, καταγράφονται όλες οι υποχωρήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, καταγράφονται όλες οι συγκλήσεις που επιτεύχθησαν από τον καιρό του Δημήτρη Χριστόφια μέχρι και την εποχή του Νίκου Αναστασιάδη. Άρα για την εσωτερική πτυχή που περιλαμβάνει τα βέτο των Τουρκοκυπρίων, που περιλαμβάνει τους έπικους στην παραμονή τους, που παραλαμβάνει τα δικαιώματα των Χριστών πάνω στις περιουσίες μας, που περιλαμβάνει διάφορες ρυθμίσεις και αφήνει ανοιχτό. Και εισηγείται όσον αφορά τα θέματα της εξωτερικής πτυχής, αφήνει ανοιχτό το θέμα των εγγύσεων για επικαιροποίησή τους και το θέμα των στρατευμάτων, λέει, ας το συζητήσουν οι πρωθυπουργοί. Αυτό είναι το πλαίσιο Κουτέρες και επί της ουσίας συμφωνούμε με το πλαίσιο Κουτέρες. Τόσο ο κύριος Τωρναρίδης, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο Νίκος Αναστασιάδης, όσο και η ηγεσία του ΑΚΕΛ. Λέει ο κύριος Τωρναρίδης ότι το Εθνικό Συμβούλιο είναι το καταρχήν αρμόδιο σώμα. Μα αυτά δεν πρέπει να τα λέει δημόσια, επειδή πολύ σωστά είπε, μας ακούν οι πολίτες. Ποιος συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο? Δεν είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Πότε είναι τη τελευταία φορά που συγκλήθηκε? Και να θυμίσω ότι, να μην πάμε πίσω σε προεκλογικές δεσμεύσεις περί θεσμοθέτησης του, αναβάθμισης του και σωστής του λειτουργίας από τον Νίκο Αναστασιάδη. Ο Νίκος Αναστασιάδης είναι αυτός που δεν συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο. Να υπενθυμίσω επίσης και τον φίλο τον Γιώργο τον Λουκαΐδη ότι είναι ο ίδιος ο Άντρος Κυπριανού, ο οποίος δήλωσε να μην πω τι λέμε στις κατηδίαν συναντήσεις που είχα εγώ προσωπικά ο Άντρος Κυπριανού μαζί με τον Νίκο Αναστασιάδη στο Προεδρικό για το θέμα του Κυπριακού. Άρα, ποιοι είχαν προνομιακή μεταχείριση και ενημέρωση για το θέμα του Κυπριακού, νομίζω είναι κάτι που γνωρίζουν καλύτερα ο Άντρος Κυπριανού και ο Νίκος Αναστασιάδης. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Όλη αυτή η φασαρία που γίνεται, με όλο το σεβασμό, αφήνει πίσω την ουσία. Ποια είναι η ουσία? Τόσο ο Νίκος Αναστασιάδης μαζί με τη στήριξη του ΑΚΕΛ, όσο και η ηγεσία του ΑΚΕΛ, συμφωνούν επί της ουσίας για το περιεχόμενο του πλαισίου Κουτέρες, το οποίο περιέχει απαράδεκτες ρυθμίσεις, παρά το γεγονός ότι σε επικοινωνιακές του τοποθετήσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ως απαράδεκτο να δίνουμε βέτο στην οποιαδήποτε κοινότητα που μπορεί να παραλύσει το κράτος. Παρά τα αυτά, είναι ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος συμφώνησε για την θετική τουρκοκυπριακή ψήφο σε διάφορες βαθμίδες της εσωτερικής διακυβέρνησης, που καθιστούν πράγματι αυτό το κράτος το οποίο θα προκύψει έρμεο στα χέρια της Τουρκίας. Τι εννοείται? Άρα, ρωτάει ο Νίκος Αναστασιάδης για τα αποτελέσματα των δικών του χειρισμών. Ναι, και τι εννοείται? Ότι πρόεδρος με ΑΚΕΛ ουσιαστικά συμφωνούν και επικοινωνιακά και προς τα έξω διαφωνούν? Επί της ουσίας της πολιτικής, αγαπητή Κατερίνα, δεν υπάρχει διαφορά. Και οι δύο αποδέχονται το περιεχόμενο. Δεν υπάρχει διαφορά. Ακούσατε από τον Νίκο Αναστασιάδη να λέει ότι απορρίπτει το πλαίσιο. Το περιεχόμενο. Μιλάμε πάντοτε. Εκείνο που έχει σημασία είναι το τι έχει καταγραφεί. Το περιεχόμενο του πλαισίου Κουτέρες δεν το αποδέχεται ο Νίκος Αναστασιάδης? Το αποδέχεται. Το περιεχόμενο του πλαισίου Κουτέρες δεν έχει γίνει σημαία τελευταίως για το ΑΚΕΛ? Καταφατική είναι η απάντηση. Άρα, επί της ουσίας, συμφωνούν στην αποδοχή των καταγραφών του Γενικού Γραμματέα περί των απαράδεκτων εσωτερικών ρυθμίσεων για το νέο κράτος που θα προκύψει, γιατί πρόκειται περί παθενογένεσης. Μα δεν είναι συμφωνία όμως το πλαίσιο, κυρία Ρωτοκρήτου. Είναι ένα πλαίσιο. Αυτό θα τύχει διαπραγμάτευση. Ποιος σας είπε ότι θα τύχει διαπραγμάτευση? Είναι συμφωνία το πλαίσιο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είπε ότι το αποδέχεται? Είναι εσείς συμφωνία το πλαίσιο. Αγαπητή Κατερίνα, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι το αποδέχεται δημόσια? Το είπε? Είναι απλό το ερώτημα. Βεβαίως και το είπε. Όλοι το ακούσαμε. Και εσείς είμαι σίγουρη ότι το ακούσατε. Ότι αποδέχεται το πλαίσιο Κουτέρες. Το ΑΚΕΛ. Όχι ως συμφωνία. Ως πλαίσιο. Μα το πλαίσιο Κουτέρες προνοεί για αυτή την ενδιάμεση συμφωνία. Το πλαίσιο Κουτέρες, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, λέει πάμε σε μια στρατηγική συμφωνία. Αντί ενδιάμεση την βαφτίζουμε στρατηγική, αύριο μπορεί να την πούμε είναι και μεσαία συμφωνία. Βάλτε ό,τι τίτλο θέλετε.
κατά παράβαση ομόφωνων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου, να ξεφύγουμε και από αυτό, γιατί νομίζω πλέον τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου τις έχουμε κουρέλει, κάνει κουρέλι και τις έχουμε πετάξει. Προνοεί το πλαίσιο Κουτέρες, το οποίο αποδέχεται ο Νίκος Αναστασιάδης για μια στρατηγική, δηλαδή ενδιάμεση συμφωνία, η οποία θα κλειδώνει όλες τις υποχωρήσεις που έγιναν τα τελευταία 10 χρόνια επί των εσωτερικών πτυχών, θα κλειδώνει συγκλήσεις που έγιναν και επί πτυχών της εξωτερικής άποψης του Κυπριακού, βλέπε θέμα των επίκων, που το θέμα των επίκων ήταν στην εξωτερική πτυχή και τεχνία εντός του έχουμε εντάξει στην εξωτερική. Να μην τα πάρουμε ένα προς ένα, δεν έχουμε χρόνο κύριε Ρωτοκρήτου. Λοιπόν, και αφήνει μετέωρα, αφήνει στην καλύτερη περίπτωση μετέωρα, τα θέματα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Κύριε Λουκαϊδη. Αυτή είναι η μεγάλη στόχη που θέσαμε για το Κυπριακό στο Εθνικό Συμβούλιο ομόφωνα το 2009. Κύριε Λου... Είτε στραβός είναι διαλός, είτε στραβά αρμενίζουμε. Κύριε, γίνομαι 10 δευτερόλεπτα. Να είστε σίγουροι ότι μετά από τις εκλογές στην Τουρκία θα έχουμε εξελίξεις στο Κυπριακό. Συμφωνείτε και με τον κύριο Τωρνακή, και τον κύριο Στοραρίδης το είπε αυτό πριν. Νομίζω ότι είναι απότοκο της εξάσκησης της κοινής λογικής. Μετά από τις εξελίξεις στην Τουρκία, μετά από τις εκλογές, με συγχωρείτε, στην Τουρκία, θα έχουμε εξελίξεις στο Κυπριακό. Και να είστε σίγουροι ότι αυτούς που σήμερα τους βλέπουμε κατά τα άλλα να έχουν διαφορετική άποψη επί του Κυπριακού, επικοινωνιακά λέμε εμείς, να είστε σίγουροι ότι πάλι και σε συμφωνία και του Νίκο Αναστασιάδη και του Άντρου Κυπριανού και του Ακέλ θα βλέπουμε, οδεύοντας ή έχοντας, κάνοντας τον χειρισμό των νέων εξελίξεων που θα μας έρθει μετά τις 24. Κύριε Λουκαϊδη. Λοιπόν, αγαπητή Κατερίνα, απέφυγα να πω το αυτονόητο, το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Γιατί τελικά κυριαρχούν οι σκοπιμότητες σε βάρος της πατρίδας και του καλώς νόμενου συμφέροντος. Εγώ ερώτησα ποιες είναι αυτές οι σκοπιμότητες. Η κατάληψη, απαντώ ευθέως. Απαντώ ευθέως. Η κατάληψη και η νομή της εξουσίας. Και όταν ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι δεν πρέπει να κατησχίσουν οι κομματικές σκοπιμότητες και η πατρίδα πρέπει να είναι πάνω από το κόμμα, προφανώς αυτό εννοούσε. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορεί κάποιος να πει δηλαδή. Τι άλλη κομματική σκοπιμότητα θα υπάρχει. Και ας πάμε στα γεγονότα τώρα, που μιλάνε από μόνα τους. Ποιος βάζει πάνω από την πατρίδα της σκοπιμότητας, την κατάληψη και την νομή της εξουσίας δηλαδή. Ο κύριος Αναστασιάδης, ως το 2009, άντεξε το Σεπτέμβρη, να στηρίζει τη διαδικασία λύσης του Κυπριακού, όταν τη διαχείριση του Κυπριακού την είχε ο Δημήτρης Χριστόφιλος. Από εκεί και πέρα είναι γεγονότα. Είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει ότι ξεκίνησε μια πολεμική και μια μετάλλαξη, μεταμόρφωση ο κύριος Αναστασιάδης, που στόχο είχε τι. Μετακινήθηκε προς τις θέσεις των κομμάτων του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου για να δημιουργήσει στρατηγική προοπτική κατάληψης και νομής της εξουσίας. Ο κύριος Αναστασιάδης από το Μον Μπελεράν 1 και μετά αυτοκράτησε ως το 2014, όταν μπήκε σε διαπραγματεύσεις. Επειδή όποτε έχουμε εξελίξει στο Κυπριακό, κινητικότητα, διάλογο, ανησυχούν, φοβούνται τα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου, δεν θέλουν να κινείται τίποτε που μπορεί να οδηγήσει σε λύση της ζωνικής της κοινωνικής ομοσπονδίας, παίρνουν τις αποφάσεις τους. Και θα το σχολιάσω και αυτό. Από εκεί και μετά, όταν μιλάμε για το σήμερα, από το Μον Μπελεράν 1 μέχρι και σήμερα, το ίδιο είναι που συνέβη. Δεν μπορούν να εξηγηθούν με άλλους όρους οι συμπεριφορές, η στάση και χειρισμοί του κυρίου Αναστασιάδη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΑΚΕΛ. Μα αν το ΑΚΕΛ είχε στόχο την κατάληψη και την νομή της εξουσίας, θα ήταν πολύ εύκολο να συμφωνούσαμε σε πολλά με την κυρία Ρωτοκρήτου τώρα. Ξέρετε ότι η κριτική που ασκούμε στον κύριο Αναστασιάδη μας καθιστά ανάδελφους. Όχι απλώς δεν χτίζουμε γέφυρες, όπως έκανε ο κύριος Αναστασιάδης για να κρατήσει και να ανέμεται την εξουσία. Χαλούμε γέφυρες. Μα είναι αυτονόητο. Χτίζετε γέφυρες. Χαλούμε γέφυρες με τα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Τον περισσότερο χρόνο, κυρία Ρωτοκρήτου, τον αφιέρωσε για να μου απαντά εμένα. Θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Να κάναμε και εμείς αυτό που έκανε ο κύριος Αναστασιάδης. Αν ο στόχος μας ήταν η νομή, η κατάληψη και η νομή της εξουσίας και βάζαμε τις σκοπιμότητες πάνω από την πατρίδα. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ποιος βάζει τις σκοπιμότητες. Την κατάληψη και την νομή της εξουσίας πάνω από την πατρίδα. Είναι πολύ σαφές και ξεκάθαρο. Από τη συνέπεια ενός εκάστου. Δεύτερο, και πάλι για να λέμε τα αυτονόητα. Να υποθέσω ο Κυπριακός λαός, με τη συμβολή κάποιων ή με την αποχή άλλων, αποφάσισε για 10 χρόνια να είναι πρόεδρος ο κύριος Αναστασιάδης. Εμείς ήμασταν απέναντι από τον κύριο Αναστασιάδη. Και την πρώτη φορά και τη δεύτερη. Και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Σε αντίθεση με άλλους. Να υποθέσω ότι επειδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο Αναστασιάδη και το είπαμε από τότε,
Θα έπρεπε να πούμε ότι θα πολεμήσουμε κάθε διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε λύση του Κυπριακού για μια δεκαετία, επειδή διαπραγματευτής θα είναι ο κύριος Αναστασιάδης, τον οποίο επέλεξε δημοκρατικά ο λαός. Και δεν εισάκουσε τις δικές μας προτροπές και θέσεις, πλειοψηφικά τουλάχιστον. Έπρεπε αυτό να. Αυτή είναι καλή υπηρεσία για την πατρίδα. Και αν επειδή είναι αναξιόπιστος ο κύριος Αναστασιάδης, όπως απαντώ στην κυρία Ερωτοκρήτου τώρα, καταλαβαίνετε. Μόνο στο Κυπριακό είναι αναξιόπιστος. Στην οικονομία φάνηκε συνεπής, που σε 15 μέρες πήγε σε κούρεμα. Αποδεσμεύτηκε από αυτά που δεσμευόταν. Γιατί γινόντουσαν ουρά της πολιτικής Αναστασιάδη Αβέροφ για 5 χρόνια. Ουρά. Προφανώς επειδή συμφωνούσαν με αυτές τις πολιτικές. Τις νεοφιλελεύθερες αντιλαϊκές πολιτικές. Εμείς λοιπόν, κρίνοντας και ξέροντας ποιος ήταν ο Αναστασιάδης, στηρίζαμε τη μοναδική διαδικασία που μπορούσε να οδηγήσει σε λύση απελευθέρωση. Και μιλώ για μας, γιατί εμείς ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε με την κατοχή και τη διχοτόμηση. Και ήμασταν κριτικοί όταν ακριβώς ο κύριος Αναστασιάδης ξέφευγε από εκείνο το πλαίσιο και από εκείνους τους χειρισμούς που υπηρετούσαν αυτόν τον στόχο. Και εξέθεταν την πλευρά μας. Τρίτο αυτονόητο. Που πρέπει να το πούμε, γιατί πρέπει να συζητάμε τα αυτονόητα. Θα μας πείτε αυτό και πού διαφωνείτε, σημαίνει, γιατί άφησε να νοηθεί η κυρία Ρωτοκρήτου ότι δεν διαφωνείτε. Όταν ασκείς κριτική σε κάποιον, και τώρα στον κύριο Αναστασιάδη και στα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου ή στο Δίκο που έχω εδώ, να μην μιλώ για όλους. Ναι. Όταν ασκήσαμε κριτική ότι οι χειρισμοί που έγιναν ή γίνονται τελικά διευκολύνουν τους τουρκικούς σχεδιασμούς, τους εκάστοτε τουρκικούς σχεδιασμούς και επιδιώξεις, είναι ύβρις αυτό το πράγμα. Μα έχουμε αποτελέσματα. Δηλαδή. Αντιστρέφεται δηλαδή την επίκληση. Λέω ότι δεν είναι ακούστε. Όχι, τώρα γιατί κάνουμε κριτική στον κύριο Αναστασιάδη. Πού οδήγησαν οι χειρισμοί του κύριου Αναστασιάδη, με τους οποίους εμείς διαφωνήσαμε, αλλά είχαν την ανοχή και τη στήριξη και του Δίκο και των άλλων κομμάτων του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου, στην απενοχοποίηση της Τουρκίας. Με έκθεση του Γενικού Γραμματέα στον εγκομιασμό της τάσης της Τουρκίας στο Γκραν Μοντάνα. Αυτά είναι γραμμένα κάτω. Εκεί οδήγησαν οι χειρισμοί. Και προσέξτε τώρα. Εάν ο κύριος Αναστασιάδης επιμένει σε αυτό που εξέφρασε η αγαπητή μου Χριστιάνα, που δεν δηλώνει συμμόρφωση με το περιεχόμενο του πλαισίου Κουτιέρες, δηλώνει ακριβώς το αντίθετο, ένα και το αυτό, ένα πλαίσιο κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας. Και ο κύριος Αναστασιάδης λέει μετά από ένα χρόνο ότι διαφωνεί κάθετα και οριζοντίως με αυτό το πλαίσιο και το θεωρεί απαράδεκτο. Το απαξίωσε ως μη αποδεκτό. Ένα και δόθηκε γραπτός. Άτυπο έγγραφο ήτανε, δόθηκε γραπτός στις πλευρές. Δεν ήταν. Άτυπο κείμενο ήταν, γραπτό κείμενο. Ναι. Δεν θεωρείται επίσημο έγγραφο, διότι ήταν άτυπο, ήταν non-paper. Αλλά δόθηκε στις πλευρές. Και ο κύριος Αναστασιάδης, ξαναλέω, αυτό το πλαίσιο της 30ης Ιουνίου το επικαλείται ονομαστικά και δηλώνει συμμόρφωση. Και επικρίνει την άλλη πλευρά σε επιστολή του 18 Ιουλίου. Ευχαριστώ. Οπότε, εάν ο κύριος Αναστασιάδης κάνει και αυτό το άλμα στο πλαίσιο των παλινοδιών του, θα οδηγήσει, εμείς λέμε, τη χώρα μας σε περιπέτειες. Ξέρετε, προειδοποιούσαμε μαζί με τον δημοκρατικό κόσμο του Δίκο ότι οι πραξικοπηματίες δεν είναι την ένωση, ο Καβίτα δεν είναι την ένωση που θα φέρει. Δεν είναι λεγόμενος ο δημοκρατικός κόσμος, είναι πραγματικός. Δεν είναι λεγόμενος ο δημοκρατικός κόσμος. Ο δημοκρατικός κόσμος του Δίκου. Επειδή τόση ώρα σας ακούω να μιλάτε για τον λεγόμενο. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα στην ιδεολογικό σχήμα. Γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ενδιάμεσο, δεν υπάρχει. Λεγόμενη αριστερά. Έχει ρεύματα ιδεολογικά, δεν είναι λεγόμενη αριστερά. Έχει σοσιαλισμό, έχει. Λοιπόν, επιτρέψτε μου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Προσπαθώ να πω το εξής πολύ απλό, αγαπητή Χριστιανά. Ότι είναι οι χειρισμοί, οι πράξεις, οι ενέργειες και οι παραλήψεις εκείνων που διαχειρίζονται το Κυπριακό, που οδηγούν είτε σε καταστροφές, σε εγκλήματα, είτε σε εξελίξεις που διευκολύνουν τους εκάστοτε τουρκικούς σχεδιασμούς, είτε για το πραξικόπημα μιλάμε. Δηλαδή είναι εμείς που καταγγέλαμε, που φέραμε την Τουρκία, όχι αυτοί που έκαναν το πραξικόπημα. Είναι εμείς που καταγγέλαμε, επιτρέψτε μου να πω, ότι η απόρριψη των διχτών ΚΟΙΑΡ θα διευκόλυνε την ανακήρυξη του ψευδοπράτους. Είναι εμείς που καταγγέλαμε. Τον ενταφιασμό των ιδιών Γκάλι που επιχειρούσε ο Γλάφκος Κληρίδης, που έφερε το όλα στο τραπέζι. Ή τη στρατιωτικοποίηση του Κυπριακού με τους 400 ή οι πράξεις του κυρίου Κληρίδη τότε. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Οδηγούμαστε σε έγκλημα, λέτε. Οδηγούμαστε σε περιπέτειες. Έχουμε μπει και έχουμε συνείδηση αυτού που λέμε, αγαπητή Κατερίνα. Αν ο κύριος Αναστασιάδης συνεχίσει έτσι, με τις παλινοδίες και τις αντιφάσεις του και δεν προχωρήσει σε συμμόρφωση με αυτά που ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας, το ΟΗΕ, με ένα καθαρό, ξεκάθαρο τρόπο.
τότε ναι, στους επόμενους μήνες που θα ξεκινήσει εκ νέου η τουρκική επιθετικότητα με επίκεντρο την αποκλειστική οικονομική ζώνη, αυτό που μπορεί να αποτελέσει ευλογία. Αυτό που μπορεί να αποτελέσει ευλογία και καταλήτη για τη λύση του Κυπριακού, και συμφωνώ με τον κύριο Τωρναρίτη, μπορεί να εξελιχθεί σε κατάρα. Γιατί? Γιατί δεν θα έχουμε πολιτική θωράκιση επαρκή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την τουρκική επιθετικότητα. Σας ευχαριστώ, γιατί έχουμε ξεφύγει πολύ από τον χρόνο. Κύριε Τωρναρίτη, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγραψα πάρα πολλά βέβαια εδώ πέρα. Πρώτα και πάνω απ' όλα να πω, χωρίς να θέλω να διορθώσω τους φίλους εδώ πέρα, αλλά δεν κατατέθηκε ποτέ γραπτός το πλαίσιο. Κύριε Τωρναρίτη, κατατέθηκε γραπτός. Μην επιβεβαιώ. Διερευνήστε το. Ωραία, το έχω διερευνήσει. Δόθηκε σε όλες τις μέρες. Δεν είστε σωστοί. Προφορικά το κατέθεσαι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το έχουμε γραπτός. Ωραία, όλοι το έχουμε γραπτός. Όχι. Όχι αυτό που ετοίμασε η δική μας η πλευρά. Μετά από τις εξηγήσεις. Αυτό απλά σας λέω ότι προφορικά κατατέθηκε στις 30 του μήνα και προφορικά με ανοιχτή ακρόαση με τον Γενικό Γραμματέα. Ολοκληρώθηκε στις 4 του Ιούλη. Από εκεί και πέρα θα πω ότι είναι εντυπωσιακό αυτό που ακούω από τον κύριο Λουκαίδη. Ο κύριος Αναστασιάδης θέλει τώρα, λέει, την κατάληψη και την νομή της εξουσίας. Έχω την εντύπωση ότι πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Νίκος Αναστασιάδης, το ακέλυνε στην αντιπολίτευση. Προφανώς, αν κάποιος θέλει την κατάληψη και την νομή της εξουσίας... Η κατάληψη και η νομή είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι το ακέλ. Έβαλα και τα δύο, κύριε Τωρναρίτη, για να μην δημιουργεί δυσύχηση, να μην εντύπωση. Κύριε Λουκαίδη, δεν σας διέκοψα. Θα το εξηγήσω. Ναι, αλλά λέω ότι... Είναι αυτονόητο, γι' αυτό μίλησε για νομή. Ωραία. Ναι, τότε διαχωρίστε τα, διότι είναι. Όχι, τα διαχώρισα. Είπα για την κατάληψη και την νομή. Ωραία. Ένα είναι να εκλεγείς, ένα είναι ανέμεσα για 5 χρόνια. Ωραία. Άρα λέω ότι προφανώς. Συνήθως αυτό ακολουθεί την εκλογή. Κάποιος θα μπορούσε. Ναι, και αυτό εξηγεί τη σκοπιμότητα. Δεν είναι και σωστό να πω. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Τωρναρίτη. Ωραία, άρα δεν θα ολοκληρώσω, θα μην τα πω κι εγώ. Μας πιέζει ο χρόνος, δεν μας κόβει στον αέρα. Ωραία. Άρα κατάληψη και νομή της εξουσίας θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα το ξαναπώ. Διότι και. Βρίσκεται στην εξουσία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ενέμεται την εξουσία. Άρα, να προσέχουμε τι λέμε. Το δεύτερο, ιστορία. Ξέρετε, τα πάντα κρίνονται με την ιστορία. Ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ πέρα αράδιασε κάμπο στις ιστορικές γραμμές του Κυπριακού. Δεν μας μίλησε βέβαια για το Αμερικάνο-Καναδικό-Αγγλικό σχέδιο που επαρέδιδε άμεσα την αμόχωστο και ουσιαστικά προχωρούσαμε στην επίλυση του Κυπριακού χωρίς να υπάρχουν έπικοι την τότε εποχή, το 1978. Το ΑΚΕΛ το υποστήριξε και μόλις πήρε την νότα από τη Σοβιετική Ένωση. Ήρθαν εναντίον. Αυτό το ξεχάνουν. Άρα όλοι φαίνεται κάποια στιγμή ξεχάνουν κάτι. Εγώ λέω το εξής. Η ιστορία του κάθε ενός δίδει και αποδεικνύει και δαχτυλοδείχνει και τα επόμενα βήματα του. Η ιστορία του Νίκου Αναστασιάδη, έχω την εντύπωση, είναι αδιαφυσβήτητη από την επίσκεψη στην αυλή του Αρταξέρξη και το ομιλείται τουρκικά των εκπροσώπων του δίκου που η κυρία Ερωτοκρήτου μενόμενη μας έλεγε ότι κατηγορείται το δίκο και πρώτον κατηγορήθηκε κι άλλος πώς, με την τρομοκρατία που επεκράτησε εκείνες τις ημέρες, την απίστευτη, φτάσαμε σήμερα να λέμε ότι το δίκο, και το εννοώ αυτό που λέω, πότε, μα πότε, μα ποτέ δεν μας είπε πώς θα απαλλαγεί η Κύπρος από την κατοχή της Τουρκίας. Πώς θα φύγουν οι έπικοι από την Κύπρο. Πολλές φορές σας το είπε, απλά ποτέ, μα ποτέ δεν θα καταλάβετε εσείς, κύριε Μαρδιακόψου. Βρισκόμαστε και κλείνω με αυτό, στην καλή στιγμή, ευτυχώς, μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις που λέει ότι είναι ερήπια η κυρία Ερωτοκρήτου, κατορθώσαμε να συζητούμε την απαλλαγή των εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων και την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Δεν το λέει την αυτό ώρα το πράγμα, το που ο Τάσος Παπαδόπουλος εδέχτηκε την παραμονή ορισμένων χιλιάδων Τούρκων στρατιωτών. Σε πάρα πολύ σέβδεστε, κύριε Τωρναρίτη. Ξεχνάτε, κυρία Ερωτοκρήτου. Θέλετε να κρυφτείτε, είναι λυπηρόν ότι θέλετε να κρυφτείτε πίσω από τον Τάσο Παπαδόπουλο. Δεν κρύβομαι πίσω από κανένα. Την αλήθεια λέω. Είναι όλα αναλήθειες που λέτε, κύριε Τωρναρίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι καθόλου απλά. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Τωρναρίτη. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι αλήθεια και είναι ψέματα. Κύριε Λουκαίδη, είναι αλήθεια ή όχι? Ο κύριος Παπαδόπουλος αποδέχτηκε ή όχι την παραμονή χιλιάδων Τούρκων στρατιωτών? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έγγραφο της 30ης, τέλος Μαρτίου του 2004, όπου
η δική μας πλευρά σε επιστολή αποδέχεται τη μακροχρόνια παραμονή των στρατευμάτων που θα μείνουν μετά την λύση. Στείλετε στην κυρία Ερωτοκρήτου να ενημερώνετε πριν. Κύριε Κορναρίτη, περιμένετε. Κυρία Ερωτοκρήτου, πρέπει να κλείσουμε. Ένα λεπτό, δεν μπορεί να λέει ο κύριος. Ένα λεπτό είναι πια τα 10 λεπτά. Πρέπει να απαντήσω. Σας παρακαλώ, κύριε Ρόλα. Να ενημερωθείτε και το συζητούμε άλλη σε την επόμενη μέρα. Όχι, είμαι πλήρως ενημερή, αγαπητοί κύριε. Μα με διακόψατε τώρα, έχω διάφορα. Είμαι πλήρως ενημερή, κύριε Τορναρίτη, και δεν είναι ανάγκη να μου κύριε Τορναρίτη, θα μας κλείσουν από πάνω και δεν θα έχω εγώ την ευθύνη. Ο Τάσος Παπαδόπουλος ουδέποτε αποδέχθηκε την παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων. Αυτά έγιναν. Κύριε Τορναρίτη, σας ήταν παρακαλώ. Ήταν χρονοδιάγραμμα αποχώρησης μέχρι, μέχρι να φτάσουμε στη συνθήκη συμμαχίας. Στους 650 με 950. Σας ευχαριστώ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και ούτως ή άλλως, σας ευχαριστώ. Να θυμίσω τον κύριο Τορναρίτη. Εμείς δεν αποδεχόμαστε πάντως αυτά που αποδεχτήκε ο Τάσος. Σας ευχαριστώ. Στην επόμενη φορά. Εσείς αποδεχθήκατε την το σχέδιο αν του προωρούσε κάτι άλλο, κύριε Τορναρίτη. Μα πραγματικά νομίζω να αντιστρέψουμε την ιστορία. Το οποίο εσείς διαπραγματευτήκατε, η σπουδαία σοφία σας. Αγαπητή Καταρίνα, και εσείς το αποδεχτήκατε, κύριε Τορναρίτη, προφανώς επειδή θεωρούσατε ότι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης του Παπαδόπουλου ήταν πολύ σωστό. Κύριε Ερωτοκρήτου, κύριε Λουκαϊδή, κύριε Τορναρίτη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευτυχή Ανδρέου, Δελτίο Ειδήσεων. Μεσημέρι και πάλι, κυρίες και κύριοι, με αγωνία παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η αναζωπήρωση της βίας